είναι δεδομένο. Όλοι. Και οφείλω να ομολογήσω, επειδή διάβασα εκείνο το θέμα, πάντα διαβάζω το Σάββατο τα νέα, τη στήλη της Έλενα σε Κρήτα, είχε απόλυτο δίκιο σε όλη την τοποθέτησή της. Και για τον Καβαλά και για την Αμάλα Λαμουντίν και για όλα όσα είπε. Γιατί πραγματικά ζούμε κάποιες στιγμές γύρω που είναι πάρα πολύ έντονες για να κάθομαστε να ασχολούμαστε με το τι φοράει ο ένας, τι φοράει ο άλλος. Εντάξει, δεν έχει να κάνει, και το λέω αυτό μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Που η μισή εκπομπή μπορεί να ασχολείται με το τι μπορεί να φοράει ένας, τι φοράει ο άλλος, και να γελάμε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω, έτσι. Εν πλήρη γνώση μου συμμετέχω σε αυτήν την εκπομπή με αυτόν τον τρόπο, και εν πλήρη γνώση μου λέω αυτά που λέω, και με σώστα φρένας αυτή τη στιγμή στηρίζω την Έλληνα Κρήτα. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα στηρίξω τον Λάκη Καβαλά, γιατί επιτίθεται σε μια κυρία με κάπα κεφαλαίο, όπως είναι η κυρία Κρήτα, με αγενείς και άγκοψους χαρακτηρισμούς. Ναι. Η Έλενα δεν αναφέρθηκε ούτε στη δουλειά του Λάκη, ούτε στο στυλ του Λάκη, ούτε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει λόγος να το ρίχνουμε το επίπεδο τόσο χαμηλά και να μιλάμε για την επιτυχημένη κατά τα άλλα Βέρα στο δεξί. Γιατί μίλησε υποτιμητικά για τον αδύναμο Κρίκο, ναι, και για τη Βέρα στο δεξί, φωτογραφίζοντας την Έλενα. Νομίζω θα το καταλάβει, γιατί ζητάει συγγνώμη ο Λάκης. Okay. Νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβει ότι έκανε. Είναι ένα χτύπημα για μένα κατά τη μέση. Δεν λέει σαφώς το όνομά της, και καλά κάνει που δεν το λέει ο άνθρωπος, και επικοινωνιακά καλά κάνει και δεν το λέει. Ναι. Αλλά αν θες ίσως το πήρε πιο σοβαρά το σχόλιο της Έλενας από ό,τι θα έπρεπε. Μάλλον, τον ενόχλησε μάλλον το wannabe. Δεν κατάλαβε το χιούμορ της. Τον ενόχλησε περισσότερο το wannabe. Κρίμα, δεν θα έπρεπε, γιατί και ο Λάκης έχει χιούμορ. Μα είναι ένας άνθρωπος που χαρακτηρίζεται το χιούμορ του ο Λάκης. Βέβαια. Και η Έλενα Κρήτα επίσης είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ, καλό είναι να είναι κοντά. Να μην είναι απομακρυσμένοι. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις. Μα κοίτα, πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ήρθε.